Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Κος TV. Συνεχίζονται οι δολιοφθορές από αγνώστους σε δημοτική περιουσία του Δήμου της ΚΟ. Πρόσφατο παράδειγμα, η παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Άμεσες ενέργειες από το Δήμο της ΚΟ για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να τοποθετηθούν νέες κάμερες ασφαλείας. Σε γιορτινή ατμόσφαιρα, το χριστουγεννιάτικο γλέντι στη Λέσχη Φιλίας της ΚΟ. Με κάθε επισημότητα, η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια στη Σίμη. Στο κατάμεστο γήπεδο της Καλυθέας, η ορκομοσία της νέας δημοτικής αρχής της Ρόδου. Γέμισε παιδικά χαμόγελα το κέντρο της πόλεως ΚΟ και το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού από τον Τζόκερ. Άγρια η καταδίωξη του λεμπορικού τα μεσάνυχτα ανοιχτά της ΚΟ. Εντοπισμός 14 αλλοδαπών και σύλληψη του 25χρονου διακινητή τους. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε αλλά και πολύ μεγάλη συμμετοχή το φιλικό τουρνουά γνωριμίας από τον σκακιστικό σύλλογο Καλύμνη. Το προπονητικό του επιτελείο παρουσίασε και επισήμως ο ΠΑΟΚ ΚΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΚ για την ενίσχυση των υποδομών ίδρυυσης της ΚΟ με την αλλαγή του μοντέλου υδροδότησης και επίκεντρο την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών. Η κατασκευή του ταμιευτήρα στην λεκάνη απορροής του μη αποταμού και του εργοστασίου νερού, εκτός από τη διασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής υδροδότησης, θα επιδράσει καταλυτικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού θα αποσυρθούν με την ολοκλήρωση του έργου γεωτρήσης που λειτουργούν στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΙΑΚ το τελευταίο τετράμινο έχει δημοπρατήσει έργα που φτάνουν στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου ΚΟ προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνηση της μελέτης «Οριστική μελέτη για το έργο με τίτλο Ενίσχυση υδροδότησης Δημοτικής Κενότητας Καρδάμενας από τα μειευτήρα μία προϋπολογισμού 1.205.000 ευρώ με ημερομηνία υποβολής των προσφορών έως 25 Ιανουαρίου με προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης 16 μήνες. Αλλάζουμε θέμα και κύριοι, συνεχίζονται οι δολιοφθορές από άγνωστους σε δημόσια περιουσία του Δήμου της ΚΟ και πιο συγκεκριμένα στην παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα καταστροφών τόσο σε γραφεία που στεγάζονται εκεί όσο και στις εξωτερικές κατασκευές, εργαζόμενοι καταγγέλουν τα περιστατικά δολιοφθοράς, τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα και αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά που πηγαίνουν καθημερινά εκεί για να παίξουν. Την αγανάκτησή της για τις συνεχείς καταστροφές εκφράζει οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία του Δήμου της ΚΟ στο βοήθεια στο σπίτι Μαρία Κικέ, η οποία ήταν η πρώτη που αντίκρισε τις εικόνες αυτές και επισημαίνει πως γίνονται ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών από τον Δήμο της ΚΟ, ενώ έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια εγκατάστασης καμερών παρακολούθησης του χώρου προς αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών που καταστρέφουν δημόσια περιουσία και αποτελούν κίνδυνο για συμπολίτες μας. Κύριε Κικέ, βρισκόμαστε εδώ στο Παιδική Χαρά Πασανικολάκη, όπου στεγάζεται το βοήθεια στο σπίτι. Και πρωί σήμερα, πείτε μας τι αντικρίσετε, μιας και βλέπουμε εικόνες οι οποίες πραγματικά είναι αδιανόητες. Σήμερα το πρωί, με το που ήρθα, βρήκα την πόρτα σπασμένη. Την έχουν βγάλει από τους μεντεσέδες και το ένα κομμάτι το έχουν μεταφέρει πίσω. Εκτός από αυτό, το παράθυρο του Δημοτικού Ιατρείου σπασμένο και πίσω το. Ο σωλήνας του νερού. Παροχή του νερού, συγγνώμη. Σπασμένη και το νερό να τρέχει σαν πίδακα. Αυτά πώς έσπασαν, εδώ βλέπουμε ότι είναι ολόκληρο τσιμέντο. Δηλαδή, με τι είδος, με τι υλικό το έσπασαν. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Τι ομάδες είναι αυτές. Θόρυβο εδώ, η περίκη, τι είπα. Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν έχει μιλήσει κανένας περίεργος, δεν έχω δει κανέναν από το πρωί. Και δεν ξέρω τι κατάλαβαν και για ποιο λόγο δεν ειδοποίησαν την αστυνομία τη στιγμή που σίγουρα ακούσανε. Δεν μπορεί να γίνανε τόσο μεγάλες ζημιές, τόσο μεγάλης έκτασης ζημιές. Αυτό να σπάσουν πρέπει να γίνει κάποιο θόρυβος. Να γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος, ακριβώς. Αυτό απορώ κι εγώ. Για ποιο λόγο δεν έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή. Εργάζεστε εδώ πολύ καιρό. Πείτε μας έτσι γενικότερα τι είναι αυτό που βιώνετε, μιας και γνωρίζουμε ότι και ο Σύλλογος Πολυτέκνων που γετνιάζει εδώ στην Παιδική Χαρά πάλι προημερών και αρκετές φορές, όχι μία φορά, έχουν γίνει διάφορες δολιοφθορές. Ναι. Εδώ είμαι αρκετά χρόνια εδώ και η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Πολλά σκουπίδια, βγάζουν τα σύρματα από τα κάγκελα και τώρα πια έχουν καταστρέψει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πρέπει ο Δήμος, έμαθα, μου είπε η κυρία Κανταρζή ότι έχει ενημερωθεί ήδη
Έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο εργοτάξιο και θα έρθουν να τα επισκευάσουν. Από ό,τι γνωρίζουμε και η αστυνομία έχει ενημερωθεί. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ήμουν εκεί προηγουμένως. Και τους, δώσατε κάποια κατάθεση? Όχι, δεν έδωσα κατάθεση γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας είχε κάποιο άλλο περιστατικό. Αλλά τους ενημέρωσα σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει και τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Και κατά καιρούς μου είπαν ότι έχουν κάνει και περιπολίες. Μάλιστα. Τώρα, τι σας είπαν από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα έρθουν άμεσα να φτιάξουν εδώ αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι και επικίνδυνες, μέσα και αυτές οι σιδερένιες πόρτες είναι και πολύ βαριές και είναι επικίνδυνες γιατί έρχονται παιδιά. Ακριβώς. Αυτά πιστεύω ότι θα φτιαχτούν άμεσα. Σήμερα, αύριο, εντός των ημερών, ότι θα φτιαχτούν τουλάχιστον να κλείσει, να περιφραχτεί ο χώρος και να είναι όπως πρέπει. Από ό,τι είδαμε, ακόμα και τον πίνακα της ΔΕΗ αγγίζουν. Αυτό δεν είναι κάποιο επικίνδυνο ή χαλάνε ίσως κάποια πράγματα που έχετε στο Δημοτικό Ιατρείο? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι από τα πρώτα, από τις πρώτες καταστροφές. Σπάζουν τον πίνακα της ΔΕΗ, κλείνουν το ρεύμα. Δεν ξέρω αν το βλέπουν τα παιδιά σαν παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ότι μπορεί να πάθουν κάτι πολύ σοβαρό. Έχουμε αλλάξει τον πίνακα. Είχα ενημερώσει τη ΔΕΗ πριν μερικά χρόνια. Άλλαξε ο πίνακας. Τον κλείνω εγώ γιατί το σπάσανε μέσα σε μια εβδομάδα πάλι. Και τώρα, όπως είδατε κι εσείς. Μας είπατε και εκτός κάμερας ότι χαλώνουν ακόμα και οι ινσουλίνες που έχετε μέσα στο ψυγείο. Ναι, μα αυτό είναι κυρίως το πρόβλημα, το μεγάλο για μένα. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει ψυγείο. Ότι το ζήτημα είναι ότι έχω μέσα φάρμακα στο ψυγείο και από αυτά τα φάρμακα σώζονται άνθρωποι. Mm-hmm. Είχα κουτιά ινσουλίνες, τα οποία ξεπάγωσαν φυσικά και εννοείται τις πέταξα. Συζητώντας και με τους προϊσταμένους, τι άλλο θα γίνει για την περίφραξη εδώ του χώρου και ίσως και για την προστασία του? Ξέρω ότι θα μπουν και κάμερες ασφαλείας, ούτως ώστε να προστατεύεται ακόμα καλύτερα ο χώρος. Την 3η 2 Ιανουαρίου θα γίνουν οι διμερεσίες σε όλους τους Δήμους. Η εκλογή δηλαδή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι διμερεσίες στον Δήμο Δισκό θα γίνουν στο Δημοτικό Κατάστημα Βιτσοδού Ακτή Κουντουριώτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 το βράδυ. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γλέντι στη Λέσχη Φιλίας Κο, παραμονές Χριστουγέννων με άφθονα χειροποίητα με ζεδάκια, χορό και κυρίως πολύ κέφι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Κο Θεοδός Νικηταράς με συνεργάτες του για να ανταλλάξει ευχές με τα μέλη της Λέσχης Φιλίας Κο. Καλησπέρα σας. Πραγματικά μόνο ευχές. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και πριν από λίγες εβδομάδες. Κάθε φορά που είμαι κοντά σας, πραγματικά συγκινούμε. Και απόψε που είναι κατάμεστη η αίθουσα, η συγκίνηση είναι πιο μεγάλη. Εκ μέρους των συνεργατών, των παλαιότερων και των νεοεκλεγμένων που είναι απόψε εδώ κοντά σας και θα είναι κοντά σας και τα επόμενα 5 χρόνια. Θερμές ευχές. Σε εσάς όλους, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εικονάκια σας και όπως συνηθίζω να λέω, να απολαμβάνετε τη ζωή. Είσαστε στα καλύτερά σας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Να είστε καλά.
μάνα, 40 χρόνια πίσω. Γεύματα αγάπης δόθηκαν στα πληρώματα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτή των Δεκανήσου με τη Νέα Δημοκρατία Ιωάννη Παπά. Τα γεύματα αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όσες και όσους υπηρετούν στην πρώτη γραμμή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Ρόδο μέχρι τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Σίμη, την Κο, τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Αλλάζουμε θέμα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα τη Σίμη για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Ο κύριος Δένδιας παρέστη στην Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στο Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σίμης Τύλου Χάλιξης και Καστελορίζου κυρίου Χρυσόστομου και παρέστησαν επίσης βουλευτές της περιοχής, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών αρχών. Δεν αντιφωνώ συνήθως, αλλά θα με επιτρέψετε να κάνω μια εξαίρεση. Άλλωστε δεν έχω την τιμή και τη χαρά και την ευλογία να βρίσκομαι συχνά εδώ στη Σίμη. Είναι για μένα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη τιμή που μαζί με τον συνάδελφό μου στην Βουλή, τον βουλευτή σας, τον Μάνο Κόνσολα και τον στρατηγό, τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και με τους καθήκους της ακριτικής Σίμης τα Χριστούγεννα. Οφείλω να πω, σεβασμιότατε, ότι τόσο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και οι κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών, όχι απλώς, όπως είχατε την καλοσύνη να πείτε φυλά των Θερμοπύλης, αλλά αποτελούν την ουσία των γεωγραφικών ορίων του ελληνισμού. Η πατρίδα μας μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί όπως την παραλάβαμε για να την παραδώσουμε στους επόμενους, εφόσον τα γεωγραφικά μας όρια, τα ακριτικά μας νησιά, οι ακριτικές μας περιοχές ζουν και αναπτύσσονται. Και αυτό γίνεται χάρη στις προσπάθειες ανθρώπων, οι οποίοι αγνοούν τις δυσκολίες. Προέρχομαι από μικρό νησί, ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αντιλαμβάνομαι πόσο περισσότερο δύσκολο είναι όταν βρίσκεται μάλιστα στα γεωγραφικά όρια της χώρας μας προς άνθολας. Υπηρετούν λοιπόν την πατρίδα μας, σεβασμιότατε, οι κάτοικοι της Σίμης, εσείς που ποιμένετε αυτό το νησί, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Όσον αφορά το Καστελόριζο, σήμερα στο Καστελόριζο βρίσκεται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω είναι ένας μεγάλος συμβολισμός και αυτός. Το είχα επισκεφτεί το 2014 όταν ήμουν υπουργός Εθνικής Άμυνας, το επισκεφθώ πάλι και με την τωρινή μου ιδιότητα. Το Καστελόριζο οριοθετεί μιας τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας περιοχή. Εύχομαι τα Χριστούγεννα να μας φωτίζουν όλους και ο ενανθρωπίσας σήμερα Χριστός να φωτίζει και τη Σίμη και τους κατοίκους της και τη ζωή μας και την κρίση μας. Σεβασμό. Αμήν. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά.
έρχονται. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά, να είστε καλά. Γερός και δυνατός. Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που εδώ στη Σίμη σήμερα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ την πυραβλάκα των Δανιόλους και να ευχηθώ στον καπετάνιο και στο πλήρωμα για τα Χριστούγεννα. Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα την περηφάνεια μου για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας που φυλάσσουν τα ακριτικά μας νησιά, τις εσχατιές της πατρίδας μας. Και νομίζω είναι ακριβώς η μέρα που πρέπει η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της να ευχηθεί σε αυτά τα στελέχη από την καρδιά της να είναι πάντα καλά. Από εκεί και πέρα, η ακριτική Σίμη είναι ένας χαρακτηριστικός τόπος. Ένας τόπος γεμάτος πολιτιστική παράδοση, φυσική ομορφιά, αλλά και γεωπολιτική σημασία. Η επίσκεψή μου λοιπόν εδώ σήμερα ενέχει ένα σαφή συμβολισμό. Αυτά είναι ρωσικά σκεύη τα οποία λέγονται τροπία, ναι. Η γραφή που τον περιβάλλει είναι ελληνική. Είναι ελληνική. Μεγάλη εικόνα. Να μου είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Υπουργέ. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε γερός και δυνατός. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Κολοχαγέ. Έφα, εφανή των αλόγων. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά η σημερινή εδώ παρουσία σας. Σας χαλασώσω και εγώ με τη σειρά μου. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είστε σήμερα στην ακριτική Σίμη. Οφείλω να πω ότι εμένα είναι η πρώτη μου φορά στη Σίμη. Είμαι εντυπωσιασμένος στο πόσο όμορφο είναι το νησί, αλλά και τι τεράστια πολιτιστική παράδοση που βαλάει μαζί μου. Και επίσης, βλέποντας την εγκύτητα με την απέναντι ακτή, καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η αποστολή σας. Και πόσο σπουδαίο είναι ότι έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τη σημαία, την πατρίδα που έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε προηγουμένως ως αναμνηστικό, αλλά επίσης και την ευρύτερη αίσθηση της περάσπισης των ακραίων συνόρων της πατρίδας μας. Και πάλι χρόνια πολλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ό,τι καλό. Προσφέρουμε ένα όργανο από παλαιό αεροσκάφος που έχει αποσυρθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές υπόλοιπες γιορτές. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά. 22 ασθενείς ανάμεσα τους 3 παιδιά και 2 μωρά μετέφεραν τα πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας από νησιά του Αιγαίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και τα Ιωάννα σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων κατά το εορταστικό πενθήμερο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στο κατάμεστο από κόσμο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας πραγματοποιήθηκε προλίγων ημερών η ορκομοσία της νέας δημοτικής αρχής Ρόδου, χωροστατούντας σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Ρόδου κ. κ. Κυρίλου. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν βουλευτές, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας των τοπικών αρχών, φορέων και απλών πολιτών.
Άρχισε από σήμερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των επιτυχώντων του Πανελλήνου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ της προκήρυξης για συνολικά 4.276 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο. Οι επιτυχώντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτώμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου asep.gr. Αλλάζουμε θέμα. Γέμισε παιδικά χαμόγελα το κέντρο της ΚΟ σήμερα το πρωί με το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού. Διασκέδαση αλλά και παιχνίδι στρατηγικής ο Κρυμμένος Θησαυρός που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κονίτσης. Το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού προσφέρει στιγμές χαράς και ξενιαστά στους μικρούς φίλους που συμμετείχαν μαζικά σε ένα διασκεδαστικό ηλιόλουστο πρωινό στο κέντρο της πόλης με το μοναδικό στο είδος Γιώργο Πετρί και τους συνεργάτες του. 6 λεπτά για να παίξουμε! Των ομιλών. Ξεκινάμε σε 5 λεπτά. Εδώ στην πλατεία Κονίτσης έχουμε μαζί μας τον Τζόκερ για άλλη μια μέρα το παιχνίδι του Θησαυρού και νομίζω ότι αυτή τη φορά με αρκετά μεγάλη προσέλευση και τα παιδιά αδειμονούν για αυτό που θα ακολουθήσει. Τα δικά σας συναισθήματα και τις ευχές σας για τις εορτές. Κοιτάξτε, εγώ πάντα είμαι χαρούμενος να παίζω με τα παιδιά διότι μου δίνουν και εμένα ενέργεια. Ευτυχώς για μένα αγαπάω αυτό που κάνω και περνάει και στα παιδιά, γι' αυτό και διασκεδάζουμε πάντα καλά μαζί. Εχθές παίξαμε στην Κέφαλο. Πάντα δυστυχώς αργούμε λίγο στην προσέλευση. Ξεκινήσαμε με 50 παιδιά, αλλά στο τέλος τελειώσαμε με 150 παιδιά. Οπότε αργούμε λίγο παραπάνω σήμερα εδώ για να ξεκινήσουν από την αρχή περισσότερα παιδιά και να περάσουν όσο περισσότερα παιδιά γίνεται καλά μαζί. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κυνήγι θησαυρού, πρωτοποριακό, με νέες ιδέες. Θα ψάχνουμε να βρούμε στολίδια τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα Χριστούγεννα και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάθε στολίδι θα έχει κρυμμένα και κάποια γράμματα, τα οποία τα γράμματα είναι τοποθεσία και είναι και όνομα και σε αναγραμματισμό θα βρούμε πού βρει είναι κρυμμένος ο θησαυρός και θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης να μοιράσει το θησαυρό στα παιδιά. Θα περάσουμε υπέροχα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο για τα παιδιά από αυτές τις μέρες να κάνουν τέτοιες δράσεις και τέτοια παιχνίδια και σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΒΣ και εσείς ο ίδιος πάντα είσαστε εδώ πέρα στις επάλξεις. Από εκεί πέρα, όπως είπατε, το σημαντικό είναι ότι η παραστατικότητά σας περνάει στα παιδιά. Όλο αυτό το οποίο κάνετε και η ζωντάνια περνάει. Και νομίζω ότι οι μέρες των Χριστουγέννων είναι για τη μαγεία. Και εσείς προσφέρετε τη μαγεία απλόχερα. Η μαγεία των Χριστουγέννων και τα παιδιά πάνω απ' όλα, βέβαια. Χαρούμενα παιδιά κάνουν και χαρούμενους γονείς. Λέω ένα μότο πάντα ότι ο άνθρωπος που χαμογελάει είναι πιο όμορφος και ο άνθρωπος που γελάει ζει περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να το κάνουμε και οι ίδιοι, άσχετο τι προβλήματα έχουμε πίσω μας. Να τα ξεπερνάμε έτσι με αισιοδοξία και θετικότητα. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου αυτές τις δύο μέρες και χθες στην Κέφαλο και σήμερα στην πόλη της ΚΟ? Περιμένουν, αδειμονούν να παίξουν με τα παιδιά και να διασκεδάσουν.
και ευτυχώς βοηθάει και ο καιρός. Έχουμε λιακάδα και χτες είχαμε και σήμερα. Οπότε πιστεύω θα περάσουν υπέροχα και τα παιδιά και οι γονείς. Να ευχηθώ υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα πάντα να έπονται. Όταν έχουμε την υγεία μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Στείλτε τα κοντά μου, ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Βρισκόμαστε πλατεία αγωνίσεις σε συνεργασία με το Οδοπάδο Μαρίνα Κο. Θωμαΐ. Λοιπόν, Θωμαΐ, περίμενε. Όλα τα παιδιά, έλατε εδώ παρακαλώ. Για έλατε κοντά, κοντά, κοντά. Καλώς τα, καλώς τα. Ελάτε πάνω γράμματα που σημαίνει είναι φάουλ. Ωραία, λοιπόν, στο φάουλ τι σημαίνει, τραγουδάμε όλοι μαζί το τρίγωνα κάλαντα με το 1, 2, 3. 1, 2, 3. Τρίγωνα κάλαντα. Με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Μπράβο, αυτή τη φορά είναι το σωστό. Όλα τα παιδιά στον Τζόκερ, παρακαλώ. Θυμίσω ότι τα παιδιά που κερδίζουν χρυσό μετάλλο χειροκρότημα στον Ορέστη που είναι λίγο πιο παρατηρητικά από τα άλλα. Και είναι το μόνο πράγμα που θα πάρουν περισσότερα από τα υπόλοιπα παιδιά, είναι το χρυσό μετάλλιο. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο. Και ο Άγιος Βασίλης εδώ. Να δει πώς θα το ολοκληρώσετε. Γιατί είναι αυτός που εγώ πιστεύω θα τον βρείτε το θησαυρό. Χρυσό λαμπιόνι Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ευαγγελία, χρυσό μετάλλιο, ένα χειροκρότημα στην Ευαγγελία. Γίνεται και αυτή η αρχηγή ομάδα. Τον φωνάζω και γέλο. Τη μύτη του στο χιόνι. Λοιπόν, ο συνονόσματος μου Γιωργάκης, ένα μεγάλο χειροκρότημα παρόμπορ. Μπράβο, Γιωργάκη. Τα λαμπιόνια ήταν ψηλά πάνω από το φλίπερ σε 3 μέτρα ύψος. Ο Γιωργάκης χρειάστηκε τη συνεισφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία ήταν ο μπαμπάς, το σήκωσε ψηλά να κατεβάσει. Πιο δυνατά! Αναβέψω το πιο δυνατό φωνή σε αγόρι και σε κορίτσι. Λιμνούπολη! Λοιπόν, το βλέπετε εδώ τη Λιμνούπολη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πολυχρόνη, καλημέρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο Πολυχρόνη, παρακαλώ. Περιμένουμε εκεί. Πολυχρόνη μου. Έχω το κλειδί, τα παιδιά φέραν εις πέρας όλες τις αποστολές. Το μαγαζί αυτό που βλέπετε βρίσκεται εδώ από τον Απρίλιο του 1978. Παρακαλώ. Από το 1978 μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρόνια είναι στην πλατεία ο Πολυχρόνης, το οποίο ήταν, στην αρχή ήταν οι γονείς του, ο Στέλιος και η Παουλίνα. Λοιπόν, και τώρα τα τελευταία 30 χρόνια είναι εδώ ο φίλος μας ο Πολυχρόνης, με ένα πολύ ωραίο κατάστημα, ήδη παιδικά, ήδη έτσι, τα παιδιά σας θα μεγαλώνουμε μαζί. Ένα μεγάλο χειροκρότημα είναι ο άρχοντας της πλατείας. Και επειδή είναι ο άρχοντας της πλατείας και αυτό είναι το αρχοντικό του, για να μας δώσει το σεντούκι με το... Εδώ, Sissin Town, ένα μεγάλο χειροκρότημα.
town stand up. How are you? Καλά. Το πάμε στα ελληνικά το καλά, ε. Χρόνια πολλά. Merry Christmas. Έλα μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά. Sanda, please come here. Wait a minute before you sit down. Sanda, we need to check this. Να δούμε τι είναι ο θησαυρός σας. Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι να δούμε τι είναι ο θησαυρός μας. Είναι γεμάτος γλυκά, για να δω τι έχει εδώ. Παίρνει από το χεράκι του Άγιο Βασίλη. Να θυμίσω, όποιο παιδάκι τα παίρνει πάει να τα φάει με την ησυχία του, αλλά πάμε πίσω για να πάρουν όλα τα παιδιά. Στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει η εκλογή Προεδρίου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στις 12 το μεσημέρι στο περιφερειακό Μέγαρο της Ερόδου, με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη: την εκλογή των μελών του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Της πρώτης συνεδρίασης του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου θα προηγηθεί μία ώρα πριν, δηλαδή στις 11, στο περιφερειακό Μέγαρο η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου παρόντων όλων των περιφερειακών συμβούλων. Άγρια καταδίωξη, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε χθες ανοιχτά τη ΣΚΟ με τον διακινητή παράτυπο μεταναστών να μην διστάζει να εμβολήσει στην προσπάθειά του να διαφύγει σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής. Ο χειριστής ήταν 25 ετών και μετέφερε 14 παράτυπους μετανάστες. Αποκαλυπτικό το βίντεο που δημοσίευσε το λιμενικό σώμα. Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε χθες ανοιχτά τη ΣΚΟ με τον διακινητή παράτυπων μεταναστών να μην διστάσει να εμβολήσει το σκάφος του λιμενικού στην προσπάθειά του να διαφύγει. Το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής τελικά τον κυνήγησε, τον συνέλαβε, ακινητοποίησε τη Λέμβο και αυτομάτως συνέλαβε τους 14 παράτυπους μετανάστες, τους οποίους μετέφερε, όπως και τον χειριστή που ήταν 25 ετών. Προσλήψεις σε ΚΟ και ΡΟΔ ανακοινώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες στα Αεροδρόμια ΡΟΔΟΥ και ΚΟ. Το έργο έχει να κάνει με την σύμβαση εργασίας και θα αφορά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης Μαρτίου του 2024. Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε χθες το διήμερο φιλικό τουρνουά γνωριμίες κακιού που διοργάνωσε ο σκακιστικός όμιλος Καλύμνου, που επαναδραστηριοποιείται και ανανεωμένος ξεκινά δυναμικά τις δράσεις του. Οι αγώνες διεξάγονται στην αίθουσα του Κέντρου Πολιτισμού και Ιστορίες Καλύμνου με τη συμμετοχή ελεύθερη, καθώς πρόκειται για φιλικό τουρνουά μεταξύ των μελών και αθλητών. Για τους αγώνες αλλά και την επανεκκίνηση του σκακιστικού ομίλου Καλύμνου μίλησε στο kalymnonews.gr ο υπεύθυνος Νικόλας Ντόβελος, που ανέλαβε τις συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στο ισόγειο του αναγνωστηρίου μας γίνεται τουρνουά, να το χαρακτηρίσουμε, κύριε Σπανέ. Ένας φιλικός αγώνας που γίνεται εδώ στην Κάλυμνο τώρα, 2 μέρες, σήμερα και αύριο για τα Χριστούγεννα. Είναι η δικιά μου μεγάλη τιμή που έγινε με τη βοήθεια του Καρπενησίου, του Σύλλογο, του Φιλεκπαιδευτικό, και μας βοηθήσαμε να φτιάξουμε τον όμιλο εδώ στην Κάλυμνο, που επιτέλους έχουμε τώρα ένα πνευματικό παιχνίδι εδώ στην Κάλυμνο.
ανανεώθηκε πάλι. Βλέπετε, έχουμε βγάλει τα μεγάλα τα πιόνια πάλι εδώ πέρα. Πόσα παιδιά συμμετέχουνε? Κοίτα, έχουμε περίπου 50 άτομα που παίζουνε σήμερα και αύριο, παιδιά από όλα τα σχολεία εδώ στην Κάλυμνο, και είναι μεγάλη μας χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ για όλους που έχουν βοηθήσει, κυρίως ο Γιώργος Παπάζουγλου, η Άννα Τρικύλη, ήταν μεγάλη βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, και όσοι, ο Διονύσης ο Τρικύλης από το πρώτο το γυμνάσιο, όλοι γενικά τα σχολεία βοηθάνε, υπάρχει ενθουσιασμός για αυτό το πράγμα και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτό το βήμα εδώ στην Κάλυμνο. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, και στο επόμενο. Ο The Pops και οι Μαγικές Βούρες διοργανώνουν διήμερο θεατρικού παιχνιδιού αύριο 5η και την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου στην πλατεία Κονίτσι σε ωριέ εργαστήρια, με τις ώρες να ξεκινούν από τις 12 με 1, 1, 2 και 5 με 6 το απόγευμα. Διαδραστικά θεατρικά παιχνίδια όπου τα παιδιά θα ασκήσουν με διασκεδαστικό τρόπο, δίνοντας έμφαση σε χριστουγεννιάτικα στοιχεία και τα εκφραστικά τους μέσα, με την φαντασία και την ουσιαστική επαφή μεταξύ τους και τις δύο ημέρες που είναι συγκεκριμένη δράση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στις 6 και 7 Ιανουαρίου θα επαναρχίσουν τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΣ το Δεκανήσου σε όλες τις κατηγορίες. Την προπονητική του ομάδα παρουσίασε και επίσημα προημερών ο ΠΑΟΚ στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου με τον κύριο Αβραμίδη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Πυλικός, παρουσίασε το προπονητικό επιτελείο των Ακαδημιών αλλά και της πρώτης ομάδας, κάνοντας και μια αναφορά στους στόχους του συλλόγου από τη νεαρή ηλικία ως και την πρώτη ομάδα και στις βάσεις που θέλει να βάλει ο σύλλογος στην εξέλιξή τους, ενώ πρόσθεσε ότι το επιτελείο απαρτίζεται από καταρτισμένους προπονητές. Κύριε Πυλικέ, ευκαιρία να παρουσιάσουμε την προπονητική ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο και νέα πρόσωπα, καταρτισμένο προπονητικό δυναμικό. Ευκαιρία να μας τους παρουσιάσεις και να μας πεις και τους στόχους της Ακαδημίας για την φετινή περίοδο. Γιώργο, καλημέρα. Θα σας παρουσιάσω το προπονητικό team σήμερα. Λείπει βέβαια ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο κύριος Δημόπουλος, τον έχουμε σε ειδική αποστολή. Δίπλα μου είναι ο Κασιανός ο Μάριος, ο οποίος είναι προπονητής στην ΚΑΠΑ 8 και στην ΚΑΠΑ 14. Είναι πτυχίουχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Δίπλα στο κύριο Κασιανό είναι ο Πολύμερος ο Απόστολος, είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 10. Έχει δίπλωμα προπονητικής από τα ΙΕΚ Τρικάλων. Έχει το δίπλωμα UEFA D που το έκανε συνεργασία με την ΕΠΣΟ Δεκανήσο. Δίπλα στον κύριο Πολύμερο είναι ο Καλέαμος ο Γιώργος, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Και βέβαια δίπλα τους ο πιο παλιός συνεργάτης που έχω, ο κύριος Οχτάρας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια είναι και προπονητής της ανδρικής ομάδας και ταυτόχρονα προπονεί και την ΚΑΠΑ 16. Ο κύριος Οχτάρας έχει ο ΕΦΑΣΕ, τώρα ξεκίνησε και το ΕΦΑΒΙΤΑ. Γιώργο, από ό,τι βλέπεις, αυτό το οποίο δίνουμε είναι δική μου προτεραιότητα, είναι οι προπονητές μου να είναι καταρτισμένοι, να έχουν τουλάχιστον το πιο μικρό δίπλωμα, αλλά από ό,τι βλέπεις δεν έχουν τα πιο μικρά διπλώματα, είναι άρτια καταρτισμένοι, και αυτό με βοηθάει ούτως ώστε, γιατί στις μικρές ηλικίες περισσότερο έχουμε παιδαγωγικά θέματα, παιδαγωγικά βλέπουμε το ποδόσφαιρο, και από την ΚΑΠΑ 14 και από την ΚΑΠΑ 16, όπου ξεκινάει τα αγωνιστικά τμήματα, μια και συμμετέχουμε σε ποδόσφαιρο, εκεί μας ενδιαφέρει και η νίκη. Όχι ως πρωταρχικό σκοπός, αλλά είναι μέσα στο μυαλό μας, ενώ στις ηλικίες ΚΑΠΑ 12, ΚΑΠΑ 10, ΚΑΠΑ 8 και ΚΑΠΑ 6, αυτό το οποίο προέχει είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου, να διδαχτούν την τεχνική του, τα μυστικά του, και βέβαια να γίνουν πρώτα απ' όλα καλοί άνθρωποι, μετά καλοί αθλητές, και μετά κάποιοι από αυτούς
εφόσον έχουν τα προσόντα και έχουν και την τύχη, μπορεί αύριο μεθαύριο να παίξουν ποδόσφαιρο. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που θα περάσουν από τις ακαδημίες μας, αύριο μεθαύριο όταν θα γίνουν 18-20 χρονών, όταν θα γίνουν ενήλικες, να πάρουν ένα φίλο τους, να πάνε να παίξουν ένα ποδόσφαιρο σε ένα 5x5, δηλαδή να είναι το χόμπι τους. Να σε ευχαριστήσω και εσένα που καλύπτεις πάντα την ομάδα μας. Οι μέρες ξεκούρασης είναι αυτές και για την ομάδα του ΑΟΠ Ηλίου, αφού οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές περνούν τις ημέρες των εορτών με τις οικογένειάς τους, θέλοντας να γεμίσουν μπαταρίες και στη συνέχεια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι Βυσσινοί βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, αφού ουσιαστικά δεν έχουν καταφέρει σε ένα πρωτάθλημα ενός γύρου μέχρι στιγμής να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα που τα προηγούμενα χρόνια ήταν το μεγάλο του όπλο για να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα παίξει ο Κολοσσός στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Basket League. Αυτό θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι των Θαλαστή για το 2023. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα φιλοξενήσει σήμερα την ΑΕΚ και το προσεχές Σάββατο στις 6 ορίστηκε αναμέτρηση με τους Ροδίτες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αθλητική μας επικαιρότητα. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτσι, προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας με αρκετά σύννεφα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική τις απογευματινές ώρες με ένταση να φτάνει στα 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας έφτασε στο τέλος του. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο costv.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.